Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Μάρτυρα, έχετε ήδη τοποθετηθεί, αλλά θα ήθελα να κάνουμε μία ανακεφαλαίωση για να ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις. Ποια είναι η σχέση της Hellenic Train με την Ferrovie dello Stato Italiano, με τους Ιταλικούς δηλαδή κρατικούς σιδηροδρόμους? Η Hellenic Train είναι μια συμμετέχουσα εταιρεία 100% της Trenitalia που συμμετέχει 100% στον όμιλο FSA που με τη σειρά του συμμετέχει στο οποίο συμμετέχει στον όμιλο το Ιταλικό κράτος. Σας ευχαριστώ. Κύριε Μάρτυρα, είστε μόνο διευθύνων σύμβουλος στην Hellenic Train ή έχετε οποιαδήποτε άλλη σχέση με την εταιρεία? Για να γίνω πιο σαφής. Έχετε μετοχές στην Hellenic Train? Έχετε μετοχές στην Ferrovie dello Stato Italiano? No, ho detto... Όχι, είπα προηγουμένως ότι η Hellenic Train συμμετέχει 100% στην Ιταλία, η οποία με τη σειρά της συμμετέχει 100% στον όμιλο FSAE, που με τη σειρά του συμμετέχει και το Ιταλικό κράτος. Δεν υπάρχουν μετοχές στα χέρια ιδιωτών. Είναι πλήρως 100% κεφάλαιο δημοσίου. Ποιο είναι το κεφάλαιο της Hellenic Train? Το μετοχικό κεφάλαιο. Το μετοχικό κεφάλαιο δεν έχω το ακριβές, μπορώ να σας το κοινοποιήσω όμως. Μα είστε διευθύνων σύμβουλος σε μια εταιρεία και δεν γνωρίζετε ποιο είναι το μετοχικό της κεφάλαιο. Έχετε αντιληφθεί ότι μιλάτε σε μια εξεταστική επιτροπή ενός κοινοβουλίου και δεν γνωρίζετε ποιο είναι το μετοχικό κεφάλαιο στο οποίο είσαστε διευθύνων σύμβουλος? In questo momento non me lo ricordo. Lo posso far sapere. Αυτή τη στιγμή δεν το θυμάμαι, μπορώ όμως να σας το γνωστοποιήσω. Κύριε Μάρτυρα, αν δεν γνωρίζετε τα βασικά για την εταιρεία στην οποία έχετε θέσει ευθύνες και μας λέτε θα μας το γνωστοποιήσετε, προφανώς δεν έχετε αντιληφθεί ότι υπό την ημερών της διοικήσεώς σας σημειώθηκε στην πατρίδα μας το πιο πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα με 57 νεκρούς και 180 τραυματίες. Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τέτοιο πολύ νεκρό δυστύχημα. Κύριε Μάρτυρα, ποιος είναι ο πρόεδρος της Hellenic Train? Η professor Dario Bosco. Ο καθηγητής Ντάριο Λομπόσκο. Μάλιστα. Κύριε Μάρτυρα, γνωρίζετε ότι έχει διεξαχθεί έρευνα από την Επιτροπή κατά της Μαφίας και της Διαφθοράς στην περιφέρεια της Σικελίας και αν διερευνήθηκε για τον ρόλο του ο πρόεδρος της Hellenic Train, ο κύριος Ντάριο Λομπόσκο. Κύριε Μάρτυρα, με ακούσατε? Sì, sì, l'ascolto, l'ascolto. Το έχετε ακούσει? Ναι, ναι, σας ακούω, σας ακούω. Να το ρωτήσω ξανά. Σκούζι. Έχετε καταλάβει τι ρώτησα? Sì, la cosa che le posso dire ναι, io che αυτό tutti που μπορώ να σας πω εγώ, ότι όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρεών του ομίλου πρέπει να καταθέσουν και το ποινικό τους μητρό. Άρα, όταν διορίστηκε ο πρόεδρος Ντάριο Λομπόσκο, προφανώς δεν υπήρχε καμία αντικειμενική ασυμβατότητα για τον διορισμό του. Δεν ξέρω τώρα σε τι εσείς αναφέρεστε, ίσως κάτι παλαιότερο, το οποίο όμως έχει παραγραφεί. Κύριε Μάρτυρα, είμαι σαφής.
Είσαστε ενώπιον Εξεταστικής Επιτροπής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ρωτάω, ο πρόεδρος της Hellenic Train, Ντάριο Λομπόσκο, έχει εξεταστεί από την Επιτροπή κατά της Μαφίας και της Διαφθοράς εάν είχε την οποιαδήποτε εμπλοκή στην εταιρεία Ατζιέντα Σιτσιλιάνα Τρασπόρτη, ναι ή όχι? Δεν σας ρώτησα εάν έχει καταδικαστεί, εάν υπήρξε αντικείμενο έρευνας από τη συγκεκριμένη επιτροπή. Νόλωσα. Δεν το γνωρίζω. Μάλιστα. Κύριε Μάρτυρα, θα μου επιτρέψετε να σχολιάσω ότι το γνωρίζετε, αλλά είναι προφανές ότι δεν θέλετε να απαντήσετε. Αλλά εδώ, σήμερα θα απαντήσετε. Κύριε Μάρτυρα, στο 5ο συνέδριο μεταφορών και υποδομών, ο κύριος Ντάριο Λομπόσκο δήλωσε τα εξής, ο πρόεδρος της Hellenic Train. Επιτέλους οι Τρενοσέ και ο ΟΣΕ εργάζονται σε πλήρης ενέργεια με τον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβολο, τον κύριο Πατέρα. Προσπαθούμε να υλοποιήσουμε έναν στόχο που είναι να κινητοποιήσουμε με απόλυτη ασφάλεια άτομα, τουρίστες, συνοδεύοντάς τους από το σπίτι μέχρι τον τελικό προορισμό τους και παρακολουθώντας όλη την πορεία τους στα κρίσιμα σημεία. Αυτή ήταν η δήλωση που έγινε σε συνέδριο 9 μήνες πριν από το τραγικό δυστύχημα. Δηλαδή, ισχυριζόταν ότι αγωνιζόταν και δημιουργούσε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για την ασφαλή μετακίνηση των επιβατών. Όπως καταλαβαίνετε, ο πρόεδρός σας έπεσε έξω στις εκτιμήσεις του. Ποιες είναι οι επιπτώσεις για τις δεσμεύσεις που ανέλαβε σε εκείνους που τον διόρισαν, αλλά και απέναντι στην ελληνική κοινωνία, που πλήρωσε με το αίμα της? Τι συνέπειες είχε? Διεξάγεται έρευνα? Τι γίνεται? Δεν κατάλαβα, μια έρευνα που να αφορά σε τι πράγμα? Εάν έχει ευθύνες η Hellenic Train που διαβεβαίωνε τους επιβάτες, τους Έλληνες, τους Ευρωπαίους πολίτες δηλαδή, ότι το έργο το οποίο προσφέρει, οι υπηρεσίες που προσφέρει, είναι ασφαλής. Και τις διαβεβαιώσεις τις έκανε δημόσια σε συνέδριο. Έγινε, όπως εξήγησα προηγουμένως, μια εσωτερική έρευνα και στο πλαίσιο αυτής της εσωτερικής έρευνας προέκυψε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ευθύνη του σταθμάρχη λόγω σφάλματος. Αυτό έχουμε εμείς. Πολύ γρήγορα κατάληξατε σε συμπεράσματα. Κύριε Μάρτυρα, θα ήθελα να μας πείτε, να μας διευκρινίσετε τα εξής. Στο ζήτημα της ασφάλειας των σιδηροδρόμων στην πατρίδα μας, εμείς αποτύχαμε στον εξυγχρονισμό των σιδηροδρόμων, αλλά και για την ασφάλειά τους. Ποιος ήταν λοιπόν ο λόγος να επενδύσει η Ferrovie dello Stato Italiane στους ελληνικούς σιδηρόδρομους? Για δώστε μας ποιος ήταν ο στόχος της επένδυσής σας. Γιατί επενδύσατε στους ελληνικούς σιδηρόδρομους? Καταρχάς συμμετείχαμε
operazione pubblica, σε μια δημόσια διαδικασία για την εξαγορά της εταιρείας, πρίμα αρχικά της Τενοσέ και μετά της ΕΣΤΗ, σύμφωνα με τις αξιολογήσεις που γίνονται τότε, επρόκειτο για μια χώρα με καλή προοπτική ανάπτυξης σιδηροδρόμων και επιβάσει των εμπειριών του ομίλου FSE, οι προθέσεις μας ήταν ακριβώς να επιφέρουμε βελτιστοποιήσεις στους σιδηροδρόμους, ξεκινώντας βεβαίως από την εταιρεία μεταφορός και από την εταιρεία συντήρησης τροχαιολίκου. Αυτές ήταν οι ληφθήσεις αποφάσεις για την αρχική μας επένδυση. Και πόσο ήταν το ύψος των επενδύσεων βάσει αυτών των στόχων των επενδυτικών, ποιο ήταν το ύψος, ποιο ήταν ο προϋπολογισμός της εταιρείας για να επενδύσει στην Ελλάδα, πέρα από το φθηνό τίμημα των 45 εκατομμυρίων, το οποίο είναι πάρα πολύ λίγο. Στη σύμβαση υπηρεσιών υπεγράφησαν επενδύσεις για 167 εκατομμύρια. Δεν είναι οι μοναδικές επενδύσεις που προβλέπονται. Προβλέπονταν σε βιομηχανικό επίπεδο και στο information technology για πολλές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Κύριε Μάρτυρα, ήταν για 645 εκατομμύρια οι αρχικές σας προθέσεις για να επενδύσετε στους ελληνικούς σιδηρόδρομους, ναι ή όχι? Όπως εξήγησα προηγουμένως, πρόκειται για ένα μνημόνιο, στο οποίο επεγράφεται το ΙΟΦΕΛΕ για όλους τους σιδηροδρόμους στην Ελλάδα. Δεν αναφέρονται μόνο οι δεσμεύσεις και υποχρεώσεις της εταιρείας επικεφαλής του ομίλου και της Τρενοσέ. Κύριε Μάρτυρα, είσαστε ευφυείς, ξέρετε να χειρίζεστε κρίσεις, αλλά επαναλαμβάνω την ερώτηση μέχρι να μου απαντήσετε. Είσαστε ο διανευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας, η οποία υποσχέθηκε με συμβάσεις να επενδύσει 645 εκατομμύρια ευρώ. Ναι ή όχι, θα φτάσουμε στο μνημόνιο που αργότερα υπογράφηκε το 2022. Πείτε μας όμως, ναι ή όχι, είχατε δεσμεύσεις για 645 εκατομμύρια? Επαναλαμβάνω το όσο είπα προηγουμένως. Εσείς επαναλαμβάνετε και επαναλαμβάνω το εγώ, γιατί είναι σαφίστατο αυτό που είπα. Non era chiaro. Dottore, deve rispondere. Απαντώ λέγοντας το ποσό που αναφέρεται στο σύνολο των επενδύσεων για την ελληνική οικονομία, όχι μόνο για τις επενδύσεις που θα έκανε η Τρενοσέ. Ποια άλλη θα τις έκαναν? Αναφέρομαι σε συγκεκριμένο ποσό, μιλάμε για συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την εταιρεία σας. Πείτε μας, ήταν ναι ή όχι 645 εκατομμύρια ευρώ? Όχι, ουδέποτε δεσμεύτηκε η εταιρεία για 645 ευρώ επενδύσεων. Για πόσα δεσμεύτηκε? €163 συμπεριλαμβανομένες της σύμβασης υπηρεσιών υπηρεσιών και άλλες δεκάδες για τα συστήματα και για το τμήμα του Information Technology, ολοκληρώνοντας ολίγου μια μεγάλη επένδυση για τη νέα εμπορική πλατφόρμα πώλησης εισιτηρίων που θα είναι έτοιμη το πρώτο εξάμηνο του 2023. Αυτό είναι ολοκληρωτικά, βαρύνει την Hellenic Train. Μάλιστα. Έχετε έθεση συμφωνία με το ελληνικό κράτος να περιορίσετε τις επενδύσεις σας στα 77,5 εκατομμύρια ευρώ, ναι ή όχι?
Non ho capito, scusi. Δεν κατάλαβα το ερώτημά σας, δεν το κατάλαβα. Εάν οι επενδύσεις σας, αν γνωρίζετε, στο διευθύνον εταίρο, σύμβουλος, ποιο είναι το ύψιο, το ύψος των επενδύσεων που έχετε προγραμματίσει για τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα για τους ελληνικούς σιδηρόδρομους? Ποιος είναι ο προϋπολογισμός? Ποιο είναι το πλάνο σας? Το πρόγραμμα επενδύσεων της Hellenic Train, εννοείται. Να κάνουμε 163 για το τροχείο υλικό και δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για συστήματα, εγκαταστάσεις και το information technology. Το δεκάδες δεν μας λέει τίποτα. Όταν μια εταιρεία είναι σοβαρή, γνωρίζει πολύ καλά γιατί πρέπει πρώτα να βρει τα χρήματα για να τα επενδύσει. Πείτε μας συγκεκριμένα και όχι αόριστα ποιο είναι το πλάνο επενδύσεων στους ελληνικούς σιδηροδρόμους με νούμερα, εάν υπάρχει. Είναι σε φάση έγκρισης με τον επικεφαλής του ομίλου. Εντός του Μαρτίου θα εγκριθεί το σχέδιο. Μετά από αυτό θα έχουμε και τη βεβαιότητα συγκεκριμένων αριθμών. Όπως φανταζεστε, η εταιρεία ανήκει σε ένα μεγάλο ομίλο και το σύνολο των επενδύσεων του ομίλου εγκρίνονται και για τις θηγατρικές εταιρείες του εξωτερικού. Έχουμε κάνει μια πρόταση που σας είπα τώρα και μπορεί ο όμιλος να τροποποιήσει. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν έχω συγκεκριμένο αριθμό. Εσείς που κάνατε την πρόταση, η πρότασή σας ποια είναι, τι περιέχει και τι χρήματα ζητάτε να εγκριθούν για επενδύσεις στην Ελλάδα? Καταρχάς πρόκειται για επενδύσεις στα βασικά συστήματα του Ρέντι της Θεσσαλονίκης. Όπως είπα και προηγουμένως, κάναμε 18 εκατομμύρια επενδύσεων στην εγκατάσταση της Θεσσαλονίκης σε μια περιοχή και έχουμε την πρόθεση να κάνουμε μια upgrade αυτών των επενδύσεων. Το τμήμα που δεν έχει ακόμα ξεκινήσει για τη βελτιστοποίηση της Θεσσαλονίκης στο σύστημα του Ρέντι, το οποίο θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει μια μεγάλη επένδυση για τη βελτιστοποίηση, τη διαρθρωτική και δομική, όχι μόνο των σιδηροτροχιών, αλλά και των τόλ και των δομών για το προσωπικό συντήρησης. Έχουμε την πρόθεση να κάνουμε επένδυση στην πόλη των Πατρών, όπου υπήρξε ένα πρόβλημα προσφάτως. Κάναμε μια εγκατάσταση ενός νέου υποστέγου δίπλα σε εκείνο που είναι η ιδιοκτησία του ΓΕΟΣΕ, διότι πέρα από το τροχιολογικό μας νοικιάζει και εγκαταστάσεις. Και επίσης και στο μηχανοστάσιο του Βόλου, που εξειδικεύεται στην συντήρηση και επισκευή των και στο κομμάτι λοιπόν των υποδομών για το Βόλο. Αλλά μπορώ να σας δώσω, μόλις εγκριθεί ακριβώς, τον πλήρη κατάλογο όλων των επενδύσεων που θα αποφασίσει ο επικεφαλής όμιλος. Κύριε Μάρτυρα, ήρθατε στην πατρίδα μας, εξαγοράσατε τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες και μετά από τόσα χρόνια δεν έχετε εγκεκριμένο πρόγραμμα επενδύσεων και μας λέτε ότι θα περιμένουμε ακόμα? Μήπως, γιατί τώρα μας βλέπει ο ελληνικός λαός, παρακολουθεί αυτή την ακρόαση. Ευθέα ερώτηση, μήπως μας κοροϊδεύετε? Είναι δυνατόν να μην έχετε υλοποιήσει κανένα πρόγραμμα εξυγχρονισμού και να μας λέτε περιμένετε ακόμα έγκριση? Κύριε Μάρτυρα, υποσχεθήκατε στην ελληνική πολιτεία ότι θα προχωρήσετε σε επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, και ξέρω τι λέω, μιλάω για συγκεκριμένο νούμερο, και ζητήσατε
από την ελληνική πολιτεία 50 εκατομμύρια ανά έτος για 15 χρόνια για τις άγονες γραμμές. Και το ερώτημα είναι, ενώ εισπράτετε 50 εκατομμύρια από τους Έλληνες πολίτες κάθε χρόνο, εσείς δεν βάλατε ακόμα το χέρι στην τσέπη για να εξυγχρονίσετε τους ελληνικούς σιδηρόδρομους. Θα δώσετε εξηγήσεις, όχι μόνο στους παριστάμενους βουλευτές, αλλά σε αυτούς που εκπροσωπούμε και μας βλέπουν, στους Έλληνες πολίτες. Επιτρέψτε μου να θυμίσω τα όσα είπα προηγουμένως. Κάναμε ήδη 57 εκατομμύρια επενδύσεων σε καινούργια τρένα, τα οποία εγκρίθηκαν, 18 εκατομμύρια στη Θεσσαλονίκη και 3 εκατομμύρια για την ασφάλεια. Και έχουμε στο πρόγραμμα περαιτέρω επενδύσεις. Δεν μιλάμε για επενδύσεις που υποχρεώνει κάποιο γραπτό κείμενο. Αυτό που αναγράφεται στη σύμβαση αφορά στα τρένα, σε ό,τι αφορά τις εγκαταστάσεις, είναι επενδύσεις συμπληρωματικές, που η εταιρεία, δηλαδή ο όμιλος, αποφάσισε να κάνει στην Ελλάδα ξεχωριστά από τις συμβατικές υποχρεώσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ προφανές πρόγραμμα, τον όσο προτίθεται, έκανε και προτίθεται να κάνει στο μέλλον στην Ελλάδα. Κύριε Μάρτυρα, θα μας φέρετε αυτές τις συμβάσεις που έχετε υπογράψει με την ελληνική πολιτεία? Όλες. Από την μέρα που εξαγοράσατε την εταιρεία, την Τρενοσέ. Θα μας τις φέρετε, θα τις προσκομίσετε στην Επιτροπή να τις δούμε. Ποιες είναι οι δεσμεύσεις σας και πόσα έχετε υλοποιήσει και ποιοι ευθύνονται, είτε από τη δική σας πλευρά, είτε από την ελληνική πλευρά του ελληνικού κράτους, εάν έχουν υλοποιηθεί, θα μας τις φέρετε? Αναφέρεστε στη σύμβαση εξαγοράς, στις δύο συμβάσεις εξαγοράς της εταιρείας. Σε όποιες συμβάσεις έχουν υπογραφεί από τότε μέχρι σήμερα. Όσες και αν και έχουν υπογραφεί. Θα μας τις φέρετε? Θα μας καταθέσετε? Γιατί μέχρι τώρα, κύριε Μάρτυρα, ακούστε. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχετε πάρει μία κρατική εταιρεία ελληνική, ήρθατε σαν επενδυτές, μόνο επενδύσεις δεν βλέπουμε και μας μιλάτε αόριστα. Και μας, η ακρόαση γίνεται μετά από ένα τραγικό δυστύχημα που είναι μοναδικό, που έγινε επί των ημερών σας. Να είστε πιο ξεκάθαρος. Θα μας εισφέρετε τις συμβάσεις να δούμε τι υποσχεθήκατε, τι δεσμεύσεις αναλάβατε, γιατί δεν υλοποιήθηκαν, ποιες είναι οι ευθύνες σας και ποιες είναι οι ευθύνες με αυτόν που συμβληθήκατε με το ελληνικό κράτος? Ναι ή όχι? Κρυφές είναι? Απόρριτες είναι ενώπιον του ελληνικού κοινοβουλίου? Certo. Βεβαίως. Μπράβο. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τη στρατηγική σας και την τακτική σας. Υποσχεθήκατε ότι θα φέρετε το ασημένιο βέλος, ένα τρένο το οποίο αντιλαμβάνεστε ποιο είναι, και το φέρατε κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το 2019. Έκανε μία δοκιμαστική διαδρομή Θεσσαλονίκη Κατερίνη και μετά το επιστρέψατε στην Ιταλία. Μας το φέρατε γιατί? Για να μας κάνετε επίδειξη? Γιατί το πήρατε πίσω? Γιατί μας το παρουσιάσατε? Γιατί δεν μας φέρατε τέτοια τρένα και μας φέρατε σαπάκια, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η ζωή των Ελλήνων πολιτών? Ποιον κοροϊδεύετε? Γιατί φέρατε τρένο σύγχρονο και μας το κάνατε επίδειξη και το πήρατε πίσω και μας έχετε φέρει τρένα σαπάκια, σαράβαλα? Και μιλάμε για τα τρένα, τα ε, τ,
470 κατασκευής 1993-1996 τρένα τα οποία αποσύρονται από τους σιδηροδρόμους διότι είναι με βλάβες, επικίνδυνα, αρπάζουν φωτιές και τα έχετε αποσύρει από τους σιδηροδρόμους της Ιταλίας και της Ελβετίας. Και γιατί τα έχετε στην Ελλάδα? Απαντήστε, γιατί ήρθε το ασημένιο βέλος το 2019, το πήρατε πίσω και δεν το έχετε αντικαταστήσει με, το αντικαταστήσατε με σαπάκια. Με, δηλαδή τρένα παλαιάς τεχνολογίας και επικίνδυνα. Il 485 che è stato portato το 485 το οποίο ήρθε για την έκθεση είναι της ίδιας κατηγορίας των τρένων αυτών. Το μοναδικό χαρακτηριστικό που διαφέρει είναι ένα τρένο πολλαπλής τάσης. Τα τρένα 470 είναι της ίδιας ταξής. Αποφασίστηκε η απόσυρσή τους να γίνει γενναία επένδυση. Μιλάμε για 57 εκατομμύρια, δεν μιλάμε για μικρό ποσό. Και τα τρένα αυτά υπέστησαν βαθύτατη παρέμβαση, όχι αισθητικά, αλλά σε επίπεδο δομικό, διαρθρωτικό και αδειοδοτήθηκαν εδώ στην Ελλάδα μετά από μια μακρά διαδικασία αδειοδότησης και μπήκαν στην υπηρεσία και δεν είχαν κανένα σημαντικό πρόβλημα, καμία ζημιά κατά την πρώτο έτος λειτουργίας τους όταν μπήκαν στην υπηρεσία. Υπήρξε μόνο μια περίπτωση που οφείλεται σε ένα πρόβλημα ενός μετασχηματιστή, αλλά το τρένο κατάφερε να φτάσει στον προορισμό του. Τα προβλήματα τα οποία κατεγράφησαν είναι του στόλου, του ελβετικού στόλου 470 και όχι του ιταλικού, και τα προβλήματά τους ήταν της πρώτης αδειοδότησης όταν μπήκε στην υπηρεσία. Μπορεί να έχει προβλήματα, έτσι συνέβη και στα ελβετικά τρένα που ήταν της ίδιας τάξεως, αλλά επιλύθησαν τα προβλήματα. Μάλιστα, επί 20 χρόνια ήταν σε υπηρεσία στην Ιταλία και έκανε στη γραμμή της Αδριατικής και του Τυρινικού Πελάγους. Κύριε Μάρτυρα, οι πληροφορίες οι δικές μας είναι ότι έχουν αποσυρθεί. Ναι ή όχι, έχουν αποσυρθεί από την Ιταλία και από την Ελβετία και έχουν αντικατασταθεί με τα 470. Συγγνώμη, με το 485. Τα 475, τα R470 έχουν αντικατασταθεί από το 485 και νεότερα στην Ιταλία και στην Ελβετία, ναι ή όχι? Αντικατεστάσαμε τα 485 γιατί είναι πολυτασικά τρένα, αυτός είναι ο λόγος. Και ήρθαν στην Ιταλία και κυκλοφόρησαν επί 20 ετία στην Ιταλία με καλές επιδόσεις. Κύριε Μάρτυρα, αντικατεστάθησαν διότι παρουσίαζαν βλάβες, μάλιστα ήταν συχνά το φαινόμενο πυρκαγιών και σας ρωτάω, θεωρείτε τους Έλληνες πολίτες δεύτερης κατηγορίας από ό,τι θεωρείτε τους Ιταλούς, τους συμπατριώτες σας και τους Ελβετούς? Γιατί σε εμάς έχετε τρένα τα οποία έχουν αποσυρθεί από τους σιδηροδρόμους της Ιταλίας που έχετε την ίδια ευθύνη. Γιατί το τρένο, συγγνώμη, γιατί το τρένο που προκλήθηκε το δυστύχημα ήταν από αυτά τα σαπάκια που μας φέρατε, τα 470 και το 485 μας το φέρατε για επίδειξη, μας περάσατε για ηθαγενείς. Ποιον κοροϊδεύετε? Παναλαμβάνω, τα τρένα αυτά κυκλοφόρησαν επί 20 ετία στην Ιταλία αφού έλαβαν γενική αναδόμηση και ήρθαν στην Ελλάδα και είναι τρένα τα οποία εναρμονίζονται πλήρως με το δίκτυο. Πάμε, γιατί να ξέρετε, θα φτάσουμε σε βάθος το τι συμβαίνει με την Hellenic Train και με τον πρόεδρό σας, τον οποίο η ελληνική λύση προτείνει να κληθεί στην επιτροπή μας, γιατί έχουμε μία πληροφόρηση ότι ο Ιταλός Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Σαλβίνι, σκοπεύει να τον μετακινήσει στην Ιταλία
Γιατί για το σώμα θέλω να ενημερώσω ότι ο πρόεδρος της Hellenic Train είναι για χρόνια, για πολλά χρόνια, σε υπεύθυνες θέσεις, σε εταιρείες μεταφορών στην Ιταλία. Ήρθε στην πατρίδα μας μετά από ένα σκάνδαλο που ξέσπασε στη Σικελία, όπου εμπλεκόταν ο Αντώνιο Μοντάντε, σας παρακαλώ, ο οποίος κατηγορήθηκε, έτσι, τον αποκαλούν δημοσιεύματα μαφιόζο. Λοιπόν, εδώ θα πάμε, γιατί ήρθε η Hellenic Train, θα το βρούμε, γιατί είναι εδώ στην πατρίδα μας, και αν ακολουθούν την ίδια τακτική που έχουν κάνει στη Σικελία, που απαξίωσαν τους σιδηροδρόμους με σκοπό να τα ιδιωτικοποιήσουν. Κύριε Σαράκη, ναι, παρακαλώ πολύ, συγκεντρώστε τις ερωτήσεις σας. Έχετε ήδη ολοκληρώσει τον χρόνο σας. Περιμένει και ο κύριος Δημητριάδης, γιατί οι συνάδελφοι έχουν και άλλες υποχρεώσεις. Να μπορέσουμε λίγο να είμαστε όσο γίνεται πιο κοντά στους χρόνους. Κυρία Πρόεδρε, οι συνάδελφοι καταλαβαίνουν ότι πάνω απ' όλα έχουμε υποχρέωση στους 57 νεκρούς, στις οικογένειές τους, στους 180 τραυματίες και στις οικογένειές τους. Και κύρια και στον ελληνικό λαό. Φυσικά και το αντιλαμβανόμαστε και το καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό και δείχνουμε αυτή την τεράστια ανοχή προς όλους. 15 λεπτά ήταν κανονικά ο χρόνος και έχουμε ξεπεράσει ήδη τα 30 με 35. Συνεπώς, επειδή στις 4 η ώρα είναι να εξεταστεί. Εγώ δεν ξεπέρασα. Εσείς όχι, οι περισσότεροι είστε στα 30. Επειδή ο επόμενος μάρτυρας. Σας δόθηκε 15, 10 και 5, έτσι, 30 λεπτά. Επειδή ο επόμενος μάρτυρας είναι να έρθει στις 4 και επειδή ήδη υπάρχουν άλλοι 4 συνάδελφοι, είναι ομιλητές, όσο μπορείτε, σας παρακαλώ, συγκεντρώστε τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Τον Αντώνιο Μοντάντε, τον γνωρίζετε, τον έχετε ακουστά? Δεν γνωρίζετε ποιος είναι πρόεδρος της Κονφιντούστρια Σιτσίλια? Όχι. Ούτε έχετε ακούσει, είπατε την εμπλοκή του Προέδρου της Hellenic Train όταν ήταν πρόεδρος στην ατζέντα Σιτσιλιάνα Τρασπόρτη. No. Ούτε γνωρίζετε. Όχι. Ούτε γνωρίζετε ότι αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας από την Επιτροπή κατά της Μαφίας και της Διαφθοράς. Όχι, δεν το γνωρίζω. Κύριε μάρτυρα, ήρθατε εδώ για να μας φωτίσετε, αλλά βλέπω ότι εμείς σας φωτίζουμε. Δεν γνωρίζετε ούτε καν για τον πρόεδρό σας. Κύριε μάρτυρα, επαναλαμβάνω. Εδώ σας καλέσαμε για να μας φωτίσετε, αλλά βλέπω ότι εμείς σας φωτίζουμε, ότι αγνοείτε ή έτσι τουλάχιστον ισχυρίζεστε σημαντικά γεγονότα που είχαν ευρεία δημοσιότητα στην πατρίδα σας. Κύριε μάρτυρα, γνωρίζετε αν πρόκειται να μετακινηθεί ο πρόεδρος της Hellenic Train ξανά πίσω στην Ιταλία για να αναλάβει πρόεδρος της Ferrovie dello Stato Italiane? Το έχετε ακούσει? Όχι, εγώ γνωρίζω ότι ο πρόεδρος Λομπόσκο διορίστηκε πρόεδρος του Ιταλικού Σιδηροδρομικού Δυτίου προσφάτως. Είναι μια πληροφορία που μπορώ να μοιραστώ μαζί σας και με όλους τους εκπροσώπους του Κοινοβουλίου εδώ. Μα σας είπα, το βλέπετε, σας ενημερώνουμε και εμείς, ότι ο Ματέο Σαλβίνι, που λέει ότι τον έχει σε πολύ μεγάλη εκτίμηση, θέλει να τον μετακινήσει γιατί νιώθει ασφάλεια. Και να σας πω και τι λένε. Ότι τον έφεραν στην Ελλάδα μέχρι να ηρεμήσουν τα πράγματα από την έρευνα που έγινε στην πατρίδα σας από την Επιτροπή κατά της Μαφίας και της Διαφθοράς. Και αφού ηρέμησαν τα πράγματα εκεί και έγινε εδώ το τραγικό συμβάν, τώρα τον φέρνουν πάλι πίσω. Κύριε μάρτυρα,
Νομίζω ότι θα σας πω το σχόλιο μου. Δεν θέλετε να μας πείτε, δεν έχουμε καταλάβει γιατί έχει επενδύσει η εταιρεία σας στην πατρίδα μας. Δεν έχουμε δει κανέναν εξυγχρονισμό του σιδηροδρομικού μας δικτύου. Και δεν θέλετε να βοηθήσετε. Σας υποσχόμαστε όμως να ξέρετε ότι αυτοί που ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο για τις απώλειες ζωές Ελλήνων θα έρθει η ώρα που θα λογοδοτήσουν. Κυρία Πρόεδρε και προς το σώμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έρθει εδώ ο Ντάριο Λομπόσκο να καταθέσει. Θα έχουμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα να τον ρωτήσουμε και να ξέρετε ένα πράγμα και σας το υπόσχομαι. Η ελληνική λύση είναι το κόμμα που θα φτάσει σε αποκαλύψεις, γιατί εμείς πραγματικά πολεμάμε τη διαφθορά και υπερασπιζόμαστε τα δίκαια των Ελλήνων και την αξιοπρέπειά τους. Καμιά άλλη ερώτηση? Σας ευχαριστούμε, κύριε Σαράκη. Έχουμε...